Dear Diary, I'm in love. Μία νέα σελίδα ανοίγει για την εθνική λυρική σκηνή. Από τη μία η μετάβαση κτηριακά από την Οδό Ακαδημία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από την άλλη, που ίσως να είναι και πιο σημαντικό, γιατί οι θεσμοί πάνω απ' όλα καθορίζονται από τους ανθρώπους οι οποίοι οδηγούν αυτά τα καράβια. Αλλάζει. Ο Γιώργος Κουμεντάκης, ένας σημαντικότατος συνθέτης, διεθνούς φήμης, να πω δύο στιγμές, ίσως τις πιο σημαντικές που ξέρετε και εσείς. Το βιογραφικό του είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι σήμερα η μέρα για να το αναλύσουμε και να το παρουσιάσουμε. Σας πηγαίνω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, μουσική της τελετής έναρξης, και ένα τελευταίο αποτύπωμα, το καταπληκτικό μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη, Φώνησα, σε όπερα. Νέος διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μιλάμε στον ενικό, όπως μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια που γνωριζόμαστε. Να σου ευχηθώ να είσαι σιδεροκέφαλος, να έχεις καθαρό μυαλό, αντοχές, όραμα. Τι άλλο να σου ευχηθώ. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα αυτό και μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη νέα λυρική σκηνή. Τελευταία φορά νομίζω ότι μιλήσαμε για την Φώνησα του Παπαδιαμάντη. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Οπότε μας ενώνουν. Είναι οι προηγούμενοι και οι επόμενοι έχουν ένα κοινό σημείο, μια κοινή αφετηρία που είναι η όπερα. Ένα στοιχείο που έχεις πει σε αρκετές συνεντεύξεις σου, αρκετές, όσες δίνεις σπάνια πάντως καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, έχεις μιλήσει για την έλλειψη οράματος και μόλις ξεκινήσαμε με αυτό, ότι εγώ σου ευχήθηκα να έχεις όραμα. Εσύ ξέρω ότι ήδη δουλεύεις πάνω σε προοπτική του πώς θέλεις η εθνική λυρική σκηνή να αναπτυχθεί, να πάει στην επόμενη ημέρα. Πόσο εύκολο είναι αυτό να ανατραπεί? Μας λείπει το όραμα. Είναι μια εποχή που έτσι κι αλλιώς οι συνθήκες μας καλούν να γινόμαστε κοινικοί, να μην πιστεύουμε, να μην ονειρευόμαστε και να μην βάζουμε ψηλά τον πήχη, γιατί το ταβάνι είναι από μόνο του χαμηλό. Αυτό πώς θα το διαχειριστείς, εσύ και η ομάδα σου? Αλήθεια είναι αυτό. Αισθάνομαι ότι πίσω από την έκφραση αυτή, ακριβώς όπως την είπες, αυτή την οραματική διαδικασία και την οραματική σχέση και με τον εαυτό μας αλλά και με τους άλλους, τους γύρω, κρύβεται μια κριτική στάση απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν τέτοιες θέσεις. Η αλήθεια είναι, και εδώ θέλω να είμαι λίγο πιο ανοιχτός και πιο ακριβής, ότι είναι τόσα πολλά τα προβλήματα και μάλιστα σε καιρό κρίσης, που πολύ δύσκολα ένας καλλιτεχνικός διευθυντής μπορεί πραγματικά να ασχοληθεί με το καλλιτεχνικό έργο. Αυτό είναι το ζητούμενο και είναι τέτοιες οι συνθήκες που δεν σε αφήνουν να το πραγματοποιήσεις. Υπάρχουν ήδη στη λυρική τεράστια διοικητικά θέματα, τεράστια οικονομικά θέματα που πρέπει να λυθούν, γιατί αυτά δεν είναι ξέχωρα από το κομμάτι το καλλιτεχνικό. Απ' την άλλη, αυτό που αντιλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή, και μιλάμε πια καθαρά για το οραματικό αυτό σχέδιο, είναι ότι υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις ρεπερτορίου, εποχές οι οποίες δεν ήρθαν ποτέ στο προσκήνιο, δεν ξέρω τους λόγους. Υπάρχει ένα κοινωνικό πρόσωπο το οποίο είναι λυπές, γιατί αν η τέχνη δεν φτάνει προς τα έξω, τι να το κάνουμε, το να μαζευόμαστε μεταξύ μας και να βαυκαλιζόμαστε ότι κάτι σημαντικό κάνουμε, αν αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να αγγίξει και δεν μπορεί να κουμπίσει το κοινό μας και μάλιστα το μεγάλο κοινό. Μην ξεχνάμε ότι η όπερα είναι ένα λαϊκό είδος.
δεν μπορούμε να το αποσπάσουμε από τη φύση του. Και ταυτοχρόνως πράγματα τα οποία όπως είναι η εκπαίδευση, οι κοινωνικές δράσεις και χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να μπουν ταυτοχρόνως μαζί με τα οικονομικά, μαζί με τα διοικητικά, μαζί με όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ούτως ώστε αν θεωρήσουμε ότι τώρα έχουν περάσει αυτά τα 3 χρόνια, μετά από 3 χρόνια λοιπόν αυτής της θητείας, θα ήθελα, και το λέω αυτό και το εννοώ, να εμφανιστεί πάνω από όλα το καλλιτεχνικό έργο. Τα έργα τα οποία παίχτηκαν, τα έργα τα οποία ανεβάσαμε, από τους ανθρώπους που τα ανεβάσαμε, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο, και το δραματουργικό κομμάτι και το κομμάτι των επιλογών και το μουσικό μέρος, όλα αυτά έχουν σχέση. Μιλάμε για ανθρώπους, πάρα πολύ ωραία το είπε στην αρχή, άνθρωποι τα φτιάχνουν όλα αυτά. Υπηρετούμε το είδος, αλλά μέσα από συγκεκριμένα άτομα, και αυτά τα συγκεκριμένα άτομα πρέπει να αρθίσουν. Πρέπει να αρθίσουν σε ένα περιβάλλον ελευθερίας, πολύ μεγάλης ελευθερίας, άρα δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Πρέπει να γραφτούν καινούργια έργα, άρα θα πρέπει να αισθάνονται όλοι ότι έχουν ίσο δικαίωμα να καταθέσουν τα έργα τους, τις απόψεις τους, να γίνουν μέρος αυτού του ρεπερτορίου της όπερας, και ελληνικά έργα χρειαζόμαστε, γιατί αλλιώς η όπερα αυτή δεν έχει νόημα να υπάρχει, αν δεν γίνει κτήμα της ελληνικής φύσης. Λοιπόν, αν τα δούμε όλα αυτά μαζί προς το τέλος, θα ήθελα αυτό να μείνει περισσότερο, δηλαδή η καλλιτεχνική σφραγίδα, χωρίς να σημαίνει ότι και για όλα τα υπόλοιπα δεν θα δώσω μια πολύ μεγάλη μάχη για να λυθούν όλα τα προβλήματα τα οποία χρονίζουν εδώ και πολλά χρόνια στη λυρική σκηνή και ταλαιπωρούν πάρα πολύ όλο το σύνολο. Έχετε δώσει ένα πρώτο στίγμα επιλογών, έχουν γίνει ήδη ανακοινώσεις, έχετε ήδη μεταφερθεί στο καινούριο κτίριο. Θέλω να μου μιλήσεις λιγάκι έτσι πώς επέλεξες αυτές τις πρώτες κινήσεις και αν όλα όσα ανακοινώσατε ενώνονται με μια υπόγεια ή υπέργεια γραμμή. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Καταρχήν είμαστε σε μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται, λέγεται δοκιμαστική περίοδος και έχει την ουσία της, γιατί πρέπει να δοκιμαστούμε σε έναν χώρο που δεν ξέρουμε. Πρέπει όλα τα μέλη της λυρικής σκηνής να μάθουν να χειρίζονται καινούργια τεχνολογία, καινούργια μηχανήματα, μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, γιατί η μετακόμιση δεν είναι μετακομίζω γραφεία, μετακομίζω νοοτροπίες, μετακομίζω μια άλλη ηθική η οποία μας χρειάζεται στον καινούργιο χώρο. Λοιπόν, είναι μπροστά μας, σε αυτή όλη την περίοδο, αρκετοί μήνες, περίπου 6 μήνες, όπου όλη η λυρική σκηνή, όλα τα σύνολα, τα πάντα, ό,τι υπάρχει μέσα, θα δοκιμαστεί σε καινούργιες συνθήκες. Έτσι. Γιώργο, για πόσα άτομα μιλάμε, πες μου, η αριθμή είναι πάντοτε... Πάνω από 400 άτομα. Αρκετά για ένα τέτοιο... Είναι πολύ μεγάλος ο οργανισμός. Και αυτό πολλές φορές παρεξηγείται. Εξηγείται όμως, διότι η λυρική σκηνή παράγει η ίδια τις παραγωγές της. Καταλάβετε, κάνει πρωτογενή παραγωγή. Δεν υπάρχουν πολλοί φορείς στην Ελλάδα που να το κάνουν αυτό. Άρα έχουμε ό,τι ειδικότητες μπορείτε να φανταστείτε και ιδιότητες μέσα στα μέλη μας. Είναι ένας αυτοτελής και αυτόνομος ουσιαστικά πολιτιστικός οργανισμός. Ναι, ο οποίος μπορεί να παράγει το προϊόν από μόνος του, με τις δικές του δυνάμεις.
Οπότε έχει τα πάντα μέσα. Έχει από ανθρώπους που ράβουν, από ράφτρες, μέχρι ανθρώπους που φτιάχνουν σκηνικά, μαραγκούς, τα πάντα, όλο το τεχνικό προσωπικό, τους μουσικούς, τους χοροδούς, τους μονοδούς. Είναι δεκάδες άτομα τα οποία δουλεύουν για να γίνει το τελικό αποτέλεσμα. Και εκεί είναι και η μεγάλη μας δύναμη, ότι οι παραγωγές είναι δικές μας παραγωγές. Παράγονται από εμάς τους ίδιους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπαίνουμε στην διαδικασία συνεργασίας με άλλους φορείς, και είναι κάτι που και εγώ το θέλω πολύ. Αλλά δεν πιστεύω πραγματικά στις αγορασμένες παραγωγές. Πιστεύω ότι αν είναι να συμπαράγουμε με έναν άλλον φορέα που κάνει την ίδια δουλειά με εμάς ή που κάνει παρόμοια δουλειά με εμάς, θα πρέπει να μπούμε από την αρχή στη διαδικασία της παραγωγής, στη δημιουργική διαδικασία της παραγωγής, και να ξέρουμε ο καθένας τι είναι το ποσοστό που βάζει μέσα. Έτσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι μόνο χρήματα, είναι και αυτά, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι ιδέες. Και οι ιδέες καταγράφονται και δουλεύονται παράπλευρα, παράλληλα, εισάξια από τους φορείς. Έτσι. Το να αγοράζουμε μία ανάθεση, μία έτοιμη παραγωγή, η οποία έχει υπάρξει, έχει γίνει, και να τη φέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα χωρίς να υπάρχει αυτή η λειτουργία και όλη αυτή η επεξεργασία της δημιουργικής ιδέας, προσωπικά δεν μου λέει πολλά πράγματα. Επίσης, πρέπει να πω ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, πάντα μέσα στο μυαλό μου είναι ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν υγιείς δυνάμεις. Όχι μόνο από τους νέους, γιατί δεν θέλω να είμαι ρατσιστής σε σχέση με το ότι λοιπόν η νέα δημιουργία έχουν λόγο ύπαρξης, και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που έχουν καταθέσει ήδη πάρα πολλά. Αυτούς είναι η υποχρέωσή μας να τους φέρουμε στην επιφάνεια και να αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί τους. Ουσιαστικά, μέσα από την ελευθερία που είπαμε πριν. Εάν δεν καταφέρουμε να φτιάξουμε την ελληνική όπερα από τους Έλληνες, δημιουργούς, καλλιτέχνες, μουσικούς κτλ, 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 θα έχουμε αποτύχει. Πάμε λίγο στο πρόγραμμα, λοιπόν, το οποίο ήδη τρέχει. Έχετε ανακοινώσει ακόμα και τις δύο καλοκαιρινές παραγωγές στο Ηρώδιο. Ναι. Θα κάνουμε καταρχήν επανάληψη Macbeth. Αυτό επειδή τα σύνολα είναι ένα έργο το οποίο, εντάξει, δεν είναι απλό έργο, αλλά δεν είναι και ένα από τα πολύ δύσκολα έργα, άρα μπορεί όλος ο συντονισμός όλων των δυνάμεών μας να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να δοκιμαστούμε σε πραγματικές συνθήκες. Στην αλλακτική σκηνή ξεκινάμε με τις ημέρες λατρευτικής μουσικής. Είναι ένας κύκλος παραγωγών που αφιερώνονται στα ανθρώπινα και στα θεία πάθη. Λέω πρώτα τα ανθρώπινα, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Είναι σειρά παραγωγών, εξαιρετικά πράγματα έχουν σχεδιαστεί σε σχέση με αυτό. Αμέσως μετά έχουμε την όπερα του Μαραμί, ένα musical όπερα βασισμένο στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζο Κορνάρου, ένα έργο ιδιαίτερο και για τον τρόπο γραφής και για τη φύση του, την ίδια με εξαιρετικούς συντελεστές, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρίγου. Η εναλλακτική σκηνή συνεχίζει τις δράσεις της με τις ημέρες μουσικού θεάτρου που θα γίνουν τον Ιούνιο. Μία από αυτές θα βρίσκεται και μέσα στις εκδηλώσεις του Ιουνίου που κάνει το Ίδρυμα και το αφιερώνει. Πέρσι είχε τεράστια επιτυχία και από προσέλευση κόσμου, αλλά και από τις ίδιες τις δράσεις. Και φαντάζομαι ότι αυτό, θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα συνεχίζεται από το Ίδρυμα σαν προσφορά κάθε χρόνο για τον κόσμο. Και τον Ιούλιο έχουμε τη Ρετρομανία, ένα τριήμερο, όπου τι σημαίνει ρετρό και τι σημαίνει μανία. Αυτά τα δύο συνδυάζονται με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πολλαπλές εκδηλώσεις σχεδόν όλη μέρα, με πάρα πολλές συναυλίες και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία ως αναφορά έχουν το ρετρό. Έχουμε την πρώτη παραγωγή του μπαλέτου με το Μιλπιέ και με τον Φωνιαδάκη, που είναι κάτι που το περιμένουμε πολύ και λόγω του πολύ μεγάλου αυτού χορογράφου, αλλά και γιατί ο Φωνιαδάκης πια είναι ένα πολύ ενεργό μέλος του μπαλέτου μας και δίνει μια έτσι πολύ ιδιαίτερη ορμή σε κάτι καινούριο. Δοκιμάζεται το μπαλέτο της Λυρικής και σε άλλα πράγματα που μέχρι τώρα δεν είχε δοκιμαστεί. Και φυσικά τα δύο Ηρώδια, Ιούνιο και Ιούλιο, με Butterfly, που ξεκινάμε με την περίφημη αυτή παραγωγή, και Trovatore, δύο έτσι πολύ σημαντικές στιγμές του λυρικού θεάτρου,
και μάλιστα στην έκταση που τους πρέπει. Δηλαδή στο Ηρώδιο θέλω να σας πω ότι ήδη με τον κύριο Θεοδωρόπουλο έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή. Θα κάνουμε πολύ, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και στο κομμάτι της συμπαραγωγής και θα δοκιμαστούμε και με άλλα πράγματα που μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει όσον αφορά εμάς αλλά και το Φεστιβάλ Αθηνών. Εντάξει, το έχουμε. Έτσι. Για δες το λίγο Μαρκέ, να διορθώσεις. Οκ. Ready? Ναι, νομίζω ότι καλά θα πάει. Όλο θα είναι οκ. Το διορθώσατε. Μπράβο, παιδιά. Θα γυρίσεις και από την άλλη. Παιδιά, να ετοιμάζονται οι άλλοι. Ναι, παιδιά, να ετοιμαστούμε οι υπόλοιποι. Όχι, όχι, έχουμε ακόμα ένα ντουέτο να κάνουμε. 7, go. And 1, and 2, and 3. Σωστό είναι αυτό. And 5, and 6, and stop. Είσαι ο νέος διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Πριν να αναλάβεις αυτή τη θέση, ήσουν καλλιτεχνικός διευθυντής της εναλλακτικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και έχεις μια πολύ μεγάλη, μεστή και επιτυχημένη πορεία ως συνθέτης. Οι άνθρωποι που σε ξέρουν, αλλά ακόμα και όσοι δεν σε ξέρουν, ακόμα και από το πρόσωπό σου, από τον τρόπο που κάθεσαι και μιλάς και εκφέρεις την γνώμη σου, καταλαβαίνουν ότι είσαι ένας άνθρωπος ήρεμων τόνων, χαμηλών τόνων. Όσοι σε ξέρουμε να πούμε ότι είσαι βαθιά ευγενής, ένα στοιχείο το οποίο δεν ανθίζει πολύ εύκολα στην χώρα μας. Διακριτικός, εργάτης που δεν κάνει φασαρία γύρω από αυτό που παράγει και με επιλογές κατά καιρούς, οι οποίες έχουν την, το στοιχείο του αναχωρητή, το στοιχείο του καλλιτέχνη που παράγει σε ησυχία, χωρίς πίεση, χωρίς όλους αυτούς τους ρυθμούς που θα έχει η θέση την οποία ανέλαβες. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το άλμα? Δηλαδή, ο Κουμεντάκης επιλέγει 10 χρόνια μένει στην Τίνο. Ο Κουμεντάκης επιλέγει να μην κάνει θόρυβο γύρω από το όνομά του. Βιώνει μια πρόσφατη και πολύ μεγάλη επιτυχία τη Φόνησα, ύστερα από ανάθεση. Και σκίζει. Και πάλι ούτε βγήκε, ούτε το διαφήμισες. Και γίνεται λοιπόν ένα άλμα και το 2017, σε μια τέτοια χρονική στιγμή, με τόσα προβλήματα, με τα πάντα να διαλύονται και να αποδομούνται, εσύ γίνεσαι διευθυντής. Έχεις δύο πυρήνες, εγώ αυτό νιώθω. Ο ένας είναι πολύ εσωστρεφής, ο άλλος είναι τελικά πολύ εξωστρεφής και παρόν με ένα δυναμισμό που κάνει θόρυβο. Αλήθεια είναι, πολύ ωραία το είπες, πραγματικά έτσι είναι. Το κομμάτι της εσωστρέφειας και το κομμάτι της, ας πούμε, της κλίσης, της φυσικής κλίσης σε κάτι πιο εσωστρεφές, κάτι πιο προσωπικό, συνδέεται πάντα με την κανονική μου ζωή που δεν έχει μεγάλη απόκληση από τη δημιουργία. Γιατί αυτά τα δύο πράγματα, νομίζω το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, συνδέονται γιατί είναι σαν ένας κόσμος, είναι. Δεν μπορώ να το δω διαφορετικά. Όλες οι επιλογές της απομόνωσης έγιναν για να έχω μια καθαρή ψυχή, ας το πούμε έτσι, μια ισορροπία εσωτερική, μια γαλήνη η οποία μου χρειάζεται πάντα στη ζωή μου, ακόμα και στα πολύ δύσκολα έχω αυτή την φυσική ισορροπία, που δεν είναι αδιαφορία, απλώς έχει μια εσωτερική ηρεμία, ας το πούμε έτσι, η οποία βοηθάει πάρα πολύ τη συνθετική μου γραφή, τη ζωή του μουσικού, του συνθέτη, η οποία δεν μπορεί να είναι, να ξοδεύεται από εδώ και από εκεί. Έτσι. Είναι στιγμές τις οποίες βάζω
δίπλα μου μάλλον τον εαυτό μου και ένα περιβάλλον που είναι πολύ πιο ανθρώπινο και λιγότερο αυτό που φαντάζει έξω ο κόσμος ότι μπορεί να το έχω σε μια καθημερινή χρήση που είναι το μεγάλο κοινό. Αυτό όταν το αντιμετωπίζω, η αλήθεια είναι ότι τρομάζω πάντα, έχω φοβερό άγχος. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ακόμα δεν έχω συμφιλειωθεί μαζί του. Έχω πάντα τρελή αγωνία για το αν θα περάσει όλο αυτό που έκανα, αν θα κουμπίσει τον κόσμο έτσι όπως το φανταζόμουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέλω, δηλαδή δεν θέλω να γράφω μουσική η οποία αυτό το σύστημα της μοναχικότητας και της μοναδικότητας σε εισαγωγικά να μην επικοινωνεί και να είναι μόνο για μια εσωτερική κατανάλωση. Είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν με ενδιαφέρει ποτέ δηλαδή. Ίσως στα πρώτα χρόνια, ξέρω εγώ, όταν ήμουν 15, 16, 17 χρονών, που δεν ήξερα καν τι είναι όλο αυτό το μυστήριο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθώ στη ζωή μου. Λοιπόν, όταν έρχεται βέβαια η άλλη στιγμή, και η οποία έγινε πολλές φορές, όλα αυτά τα τελευταία 20 χρόνια μου ζήτησαν πολλές φορές να αναλάβω αντίστοιχες θέσεις. Αλλά ούτε αισθανόμουν έτοιμος και ούτε αισθανόμουν ότι ήμουν έτοιμος πραγματικά να αφιερώσω ή να καταστρέψω, σε εισαγωγικά, το κομμάτι της απομόνωσης και της ηρεμίας και της δημιουργίας. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά αυτό που περιγράφω στη ζωή μου υπάρχει συνεχώς μέσα μου. Δηλαδή το κομμάτι της δημιουργίας και ο τρόπος που δουλεύει, ας πούμε, το μυαλό ενός συνθέτη δεν είναι ότι τα αφήνεις στην άκρη και επιλέγεις έναν άλλο δρόμο και μετά όταν τελειώσει αυτή η ιστορία της καλλιτεχνικής διεύθυνσης με τη λυρική θα το ξαναπιάσω. Είναι το κομμάτι που μου τροφοδοτεί όλη αυτή τη διαδικασία ακόμα και τώρα. Δεν φεύγει ποτέ. Είναι δεδομένο. Απλώς έχει μπει ο κικαιώνας μιας δουλειάς η οποία είναι σίγουρα πολύ πιο απαιτητική γιατί με βγάζει προς τα έξω. Πια δεν χειρίζομαι τα πράγματα μόνο για τον εαυτό μου, αλλά είμαι υποχρεωμένος να δω τι υπάρχει σε αυτά τα 400 άτομα που λέγαμε πριν, τα οποία έχουν πολύ ιδιαίτερες ανάγκες και τα οποία πρέπει να στραφώ πραγματικά δίπλα τους για να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν, όλα αυτά τα προβλήματα. Και δεν είναι καθόλου απλό. Έχω όμως την εντύπωση, και αυτό το έχω ζήσει και με επιφώνησα πολύ, ότι αυτό που πραγματικά μας ενώνει είναι το κομμάτι της δημιουργίας. Εγώ γνώρισα πραγματικά τα σύνολα της λυρικής σκηνής όταν δούλεψα στη Φόνησα. Εκεί κατάλαβα πως είναι αυτός ο εσωτερικός μηχανισμός. Κάνω και το ξέρεις, λένε μου, αυτό κάνω επειδή αγαπάω πάρα πολύ το χώρο της μουσικής. Έτσι, και επίσης δεν αισθάνομαι ότι θα μείνω αιώνια σε αυτό. Αυτά τα 3 χρόνια είναι. Επίσης πιστεύω και το λέω πολύ ειλικρινά, αυτές οι θέσεις δεν μπορεί να είναι πάνω από 2 θητείες. Είναι ντροπή να αισθανόμαστε, ντροπή για όλους, ότι γινόμαστε μέρος ενός συστήματος το οποίο είναι σχεδόν διαστραμμένο. Δεν μπορείς να βρίσκεσαι σε έναν οργανισμό για πάντα, όλη σου τη ζωή. Πρέπει να αλλάζουν τα πράγματα. Οι άνθρωποι φέρνουν τον καινούριο αέρα και μετά από 6 χρόνια διαμορφώνονται τέτοιες συνθήκες που δεν υπάρχει πια καινούριος αέρας. Μυρίζει μούχλα. Πρέπει να αλλάζει αυτό. Δεν είναι υπέρ κανενός. Επίσης ήθελα να πω ότι τώρα που μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε σε ένα τέτοιο χώρο, σε αυτό το χώρο δηλαδή που βρισκόμαστε, που είναι εκπληκτικής ομορφιάς, απίστευτης καλαισθησίας, έχει απίστευτες δυνατότητες, έτσι, δεν είναι. Είναι ένα όνειρο το οποίο δεν είναι εύκολα προσβάσιμο, τουλάχιστον εγώ κάθε φορά που βρίσκομαι μέσα εκεί, ξέρεις, αισθάνομαι το βάρος αυτού του τεράστιου οικοδομήματος, έτσι, αισθάνομαι ότι εκτός το ότι είναι μια πολύ σπουδαία προσφορά, ότι δεν πρέπει να είναι αυτό που τη μικρή κλίμακα από το Θέατρο Ολύμπια, που ήταν σε ένα πιο μικρό, σε ένα πιο επαρχιακό
ας πούμε, σε μια μικρή σκηνή, να τη μεταφέρουμε και να είναι το τέλειο κέλυφος για πάλι μια μικρή επαρχιακή σκηνή. Όχι, πρέπει αυτό το πράγμα να ανθίσει και να περάσουμε στον 21ο, στον 22ο, στον 23ο αιώνα. Θα πρέπει όλο αυτό να το δούμε μπροστά μας σε μια προοπτική ότι δεν μας αρκεί το μικρό μέγεθος. Άρα η εσωτερική διαδικασία πρέπει να είναι και στο κομμάτι της φιλοσοφίας πρέπει να είναι πολύ ανοιχτή αυτή τη στιγμή. Δεν σηκώνει, δεν μπορεί να πάμε με τους μικρούς, με τα μικρά μεγέθη και τους μικρούς χειρισμούς. Πρέπει να κάνουμε μεγάλες χειρονομίες. Αυτό που είπες πριν, ότι ουσιαστικά μιλάμε για μετακόμιση, όχι κτηριακή, αλλά για μετακόμιση νοοτροπίας. Και αυτό θα το κρατήσω, γιατί έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι όλοι καλούμαστε με έναν τρόπο, ακόμα και αν δεν αλλάξουμε κτίρια. Πρέπει να γίνει μια αλλαγή στην νοοτροπία, στο πόσο σχεδιάζουμε, οργανώνουμε και ονειρευόμαστε αυτό το οποίο υπηρετούμε. Κλείνοντας, κάνοντας έναν απολογισμό για το πώς ξεκίνησες από το Ρέθυμνο και έφτασες μέχρι εδώ, μέχρι σήμερα. Αυτό που σε κράτησε ενεργό, πιστό, εργατικό, ήταν τελικά η αγάπη σου για την μουσική, ήταν κάποιοι άνθρωποι που σε εμψύχωναν, ήταν τι? Είναι τι? Τι ωραία που μου το λες αυτό, γιατί αισθάνομαι ότι ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου τόσα χρόνια, το έχω κάνει με τους φίλους μου για τους φίλους μου. Δηλαδή, αυτή η μικροκλίμακα υπήρχε μέσα στη ζωή μου πάντα, η οποία όμως ήταν τεράστια. Και θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος, διότι φαίνεται ότι αυτοί οι φίλοι μου είναι οι καλύτεροι. Με αυτούς θα δουλέψω και τώρα. Δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί και είναι πραγματικά οι καλύτεροι. Κάποια στιγμή, λοιπόν, κάτι στη ζωή μου, κάτι υπήρχε μέσα μου ή κάτι υπήρχε σε αυτό το χώρο ανθρώπων, όπως είναι ο Παπαϊωάννου, όπως είναι τόσα παιδιά που δουλέψαμε μαζί, που μου έδωσαν τη δυνατότητα να υπάρξω μέσα από αυτές τις παρέες. Αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ. Λοιπόν, φαίνεται ότι φτιάξαμε μαζί έναν κόσμο, αυτόν τον κόσμο της Νέας Ελλάδας, που πολλές φορές πήρε πολλούς διαφορετικούς δρόμους και μάλιστα κάποιοι δεν ήταν, και τώρα το βλέπω μέσα από την κρίση, αλλά δεν ήταν, πολλές φορές είμαστε μέσα στη λάσπη και δεν το ξέραμε. Είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο νομίζαμε ότι ήταν ιδανικό και τελικά δεν ήταν, έτσι. Μας πρόδωσε πάρα πολλές φορές αυτό το περιβάλλον και η πατρίδα μας η ίδια. Παρ' όλα αυτά μπορέσαμε να σταθούμε κάπως στα πόδια μας, έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι φίλοι μου ήταν αυτοί που έφτιαξαν όλον αυτόν τον κόσμο. Αυτόν παίρνω βαθιά μέσα μου και με αυτόν πορεύομαι. Είναι η βασική μου τροφή. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Σίγουρα η αγάπη για τη μουσική και σίγουρα η αγάπη για την ανθρώπινη φύση. Θέλω πολύ να τα ξαναπούμε σύντομα. Αυτό που εκπέμπεις πάντα, καλά, σίγουρα το εισπράττω εγώ με μεγάλη ευκολία, γιατί είμαι ακριβώς απέναντί σου, αλλά νομίζω ότι είσαι από τις περιπτώσεις που τρυπάει και ο δέκτης της τηλεόρασης. Όσες φορές συναντιόμαστε, ο απόϊχος των συναντήσεών μας έχει πολύ θετικό αντίκτυπο. Έχεις κάτι το διαφορετικό. Δεν το λέω για να σε κολακέψω, αλλά από τη στιγμή που έχω την ευκαιρία να έχω αυτό το βήμα, θέλω να πω ότι είμαστε πολύ υπερήφανοι και αισιόδοξοι για το μέλλον της Ελλάδας. Αν ακολουθήσουν τέτοιου τύπου επιλογές σε διευθυντικές θέσεις
σίγουρα κάτι θα αλλάξει και το θέλουμε και το έχουμε ανάγκη όλοι. Είναι κάτι που εγώ δεν το καταλαβαίνω, για να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ευχαριστώ πολύ που μου το λες. Απ' την άλλη, είμαστε εδώ για να αποδείξουμε αν όλα αυτά είναι η πραγματικότητα και δεν είναι μια ψευδαίσθηση. Καλή επιτυχία. Είστε επανειδήν και χαιρετισμούς στους φίλους σου. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλά να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.